κυρίες και κύριοι, η βούληση της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου ήταν και παραμένει η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς και η βελτίωση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών. Αυτή η προτεραιότητα γίνεται ακόμα πιο επίγουσα αν λάβει κανείς υπόψη την πραγματικότητα του κορονοϊού. Είναι μη επιτρεπτό για όλους μας να περιμένουν πολίτες υπερβολικά πολύ χρόνο για να μετακινηθούν εντός της Αθήνας και όταν φτάσει ένα λεωφορείο ή ένα σειρμός του μετρό να στηβάζονται εντός των μέσων μεταφοράς με έναν τρόπο που να δημιουργεί περισσότερο συγχρονισμό από αυτόν τον οποίο μπορούμε να ανεχτούμε σε αυτές τις συγκυρίες. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για τις αιτίες των προβλημάτων που εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ο Υπουργός περιέγραψε γλαφυρά την κατάσταση την οποία παραλάβαμε. Αυτή δεν μπορεί όμως να αποτελεί άλοθη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να βελτιώσουμε την ποιότητα των αστικών συγκοινωνιών. Πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα. Και πρέπει να τα κάνουμε και πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό και οι εξαγγελίες οι οποίες έγιναν σήμερα έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Θέλω να συγκρατήσετε μόνο, για να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός, κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς. Στόχος μας είναι μέχρι τις αρχές του 2021 να έχουμε 500 πρόσθετα λεωφορεία στο λεκανοπέδιο. 300 μέσα από τη σύμβαση leasing για λεωφορεία Euro 5 έως και 10 ετών και άλλα 200 περίπου μέσα από μία σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ, τα οποία θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε λεωφορεία ΚΤΕΛ για πιο απομακρυσμένες διαδρομές και να πυκνώσουμε με αυτόν τον τρόπο τα δρομολόγια εντός του αστικού ιστού. Θυμίζω ότι αυτή είναι μία δοκιμασμένη μέθοδος η οποία δούλεψε με επιτυχία και στη Θεσσαλονίκη. Και δεν θα διστάσουμε να την εφαρμόσουμε και στην Αθήνα, ειδικά τώρα που υπάρχει άμεση ανάγκη πύκνωσης των δρομολογίων. Δεύτερον, προσλήψεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν ανήκω στην κατηγορία των πολιτικών που πιστεύουν ότι οι προσλήψεις είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Πλην όμως εδώ είναι απολύτως απαραίτητες. Και είναι απαραίτητες για τους λόγους που εξήγησε ο Υπουργός. Έχουν να γίνουν προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας παραπάνω από μία δεκαετία. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε με το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τις υπερορίες, να προσλάβουμε νέους ανθρώπους, να μπολιάσουμε τις αστικές συγκοινωνίες με νέο κόσμο και με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε και τις πρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν από την αύξηση των αριθμών των λεωφορείων. Έχουμε λοιπόν 650 οδηγούς και τεχνικούς, οι οποίοι θα προσληφθούν με διαδικασίες express, πάντα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και πιστεύουμε ότι θα είναι στη θέση τους όταν φτάσουν και τα καινούργια λεωφορεία, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μεν λεωφορεία, αλλά να μην έχουμε οδηγούς για να μπορούν να τα οδηγήσουν. Αυτά ως προς τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ακόμα πιο σημαντικές επενδύσεις ως προς τον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών και των μέσων μαζικής μεταφοράς και των λεωφορείων, αλλά και των μέσων σταθερής τροχιάς. Μίλησε ο Υπουργός για την αναβάθμιση και τους νέους σειρμούς που θα προμηθευθεί το μετρό, όπως και για το φιλόδοξο σχέδιό μας να αγοράσουμε 1.000 νέα λεωφορεία για την Αθήνα, εκ των οποίων τα 400 θα είναι ηλεκτρικά. Αυτή θα είναι μία επένδυση, η οποία θα γίνει σε ορίζοντα περίπου 3 ετών και βέβαια θα είναι μία επένδυση, η οποία και αυτή με τη σειρά της θα είναι μία επένδυση γέφυρα, διότι η φιλοδοξία μας πια είναι το 2030 όλα τα λεωφορεία να είναι ηλεκτρικά. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε και
τη μέθοδο του leasing για να καλύψουμε το πρώτο διάστημα μέχρι που να αρχίσουν να προστίθενται λεωφορεία πιο σύγχρονης τεχνολογίας, χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θέλω και εγώ, κλείνοντας, να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί γνωρίζω ότι και αυτοί καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες, έτσι ώστε η πόλη να λειτουργεί, αν μη τι άλλο, με ρυθμούς οι οποίοι να είναι αποδεκτοί. Να ζητήσω όμως και τη συνεργασία τους, διότι αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί, που είναι να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε προσλήψεις νέου προσωπικού, κάτι το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα όλων των σωματείων εργαζομένων. Πρέπει και αυτοί όμως να μας βοηθήσουν και να βοηθήσουν συνολικά το επιβατικό κοινό. Παραδείγματος χάρη, όπως ενημερώθηκα από τον Υπουργό, δεν γίνεται να υπάρχουν σήμερα οδηγοί των τρόλεϊ, οι οποίοι αρνούνται να οδηγήσουν μπλε λεωφορείο. Θα πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεργασία και με τους εργαζόμενους και με την απαραίτητη ευελιξία, χωρίς να παραβιάζεται κανένα εργασιακό δικαίωμα προφανώς, να βάλουμε όλη πλάτη, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το επιβατικό κοινό της Αθήνας. Να λάβουμε υπόψη τη δύσκολη συγκυρία την οποία περνάμε, έτσι ώστε η πόλη να εξακολουθεί να λειτουργεί, τα μέσα μαζικής μεταφοράς να εξυγχρονιστούν, να περιορίσουμε όσο αυτό είναι εφικτό τον συγχρονισμό εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφανώς, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, όχι μόνο γιατί το λέει ο νόμος ή γιατί επιβάλλεται πρόστιμο σε κάποιον που δεν τη φοράει, αλλά διότι είναι απολύτως αυτονόητο ότι προστατεύουμε τους εαυτούς μας, ειδικά σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, με το να κάνουμε το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, να φοράμε μάσκα. Και βέβαια υπάρχουν πάντα σχεδιασμοί από το Υπουργείο, αλλά και από τις διοικήσεις των εταιριών, σε περίπτωση που χρειαστεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πάρθουν επιπρόσθετα μέτρα ανάλογα και με την πορεία του κορονοϊού, αυτά να ληφθούν ώστε να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να προστατεύσουμε με μεγάλη αποτελεσματικότητα, που είναι η δημόσια υγεία, η υγεία όλων των συμπολιτών μας, η υγεία των συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι εξαρτημένοι για τις καθημερινές τους μετακινήσεις από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλείνω λέγοντας σε όλους ότι έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, έχουμε θέσει στόχους, έχουμε δεσμευθεί δημόσια για το ποιοι είναι αυτοί και τώρα είναι στο χέρι μας αυτό το χρονοδιάγραμμα να το τηρήσουμε, ώστε ειδικά για τα λεωφορεία οι αρχές του 2021 να μας βρουν με μια πολύ πιο θετική πραγματικότητα και ως προς την ποιότητα των λεωφορείων, γιατί μιλάμε για καινούργια λεωφορεία σε σχέση με τα πολύ παλιά λεωφορεία τα οποία δυστυχώς έχουμε σήμερα, αλλά και ως προς την πυκνότητα των δρομολογίων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ.